η ευτυχία της μοναχικότητας. Το σκοτάδι της μοναξιάς δεν μπορεί να το πολεμήσει κανείς απευθείας. Υπάρχει κάτι ουσιώδες που πρέπει να το καταλάβει ο καθένας. Υπάρχουν θεμελιώδη πράγματα που δεν μπορούν να αλλάχτούν και αυτό είναι ένα από τα βασικά. Δεν μπορείς να πολεμήσεις απευθείας στο σκοτάδι. Δεν μπορείς να πολεμήσεις απευθεία στη μοναξιά. Δεν μπορείς να πολεμήσεις απευθείας το φόβο της απομόνωσης. Δεν μπορείς να πολεμήσεις επειδή τίποτε από αυτά δεν υπάρχει. Είναι απλώς απουσίες. Ακριβώς όπως το σκοτάδι είναι η απουσία του φωτός. Τι κάνεις όταν θέλεις να μην είναι σκοτεινό το δωμάτιο. Δεν ασχολείσαι απευθείας με το σκοτάδι δεν μπορείς να το βγάλεις έξω. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι με το σκοτάδι ώστε να το εξαφανίσεις. Μπορείς όμως να κάνεις κάτι με το φως. Αυτό βέβαια αλλάζει την όλη κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι ουσιώδες, θεμελιακό. Ούτε που το αγγίζεις το σκοτάδι, ούτε που το σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υφίσταται, είναι απλώς μια απουσία γι' αυτό φέρε το φως και δεν θα βρεις καθόλου σκοτάδι. Το σκοτάδι ήταν απλώς η απουσία του φωτός. Δεν ήταν κάτι υλικό, κάτι που να έχει δικιά του ύπαρξη. Δεν ήταν υπαρκτό. Επειδή όμως δεν υπήρχε φως, είχε την ψευδέστηση πως το σκοτάδι ήταν υπαρκτό. Μπορείς να συνεχίσεις να πολεμάς με αυτό το σκοτάδι σε όλη σου τη ζωή χωρίς να καταφέρεις να το νικήσεις. Μα ένα μικρό κερί είναι αρκετό για να το διαλύσει. Πρέπει να δουλέψεις για το φως, επειδή είναι θετικό, υπαρξιακό, αυθύπαρκτο και όταν έρθει το φως εξαφανίζεται αυτό που προηγουμένως ήταν απλά η απουσία του. Η μοναξιά μοιάζει με το σκοτάδι. Δεν ξέρεις την μοναχικότητά σου δεν έχεις την εμπειρία της μοναχικότητάς σου και της ομορφιάς της, της καταπληκτικής της δύναμης, του σθένους της. Μοναξιά και μοναχικότητα είναι λέξεις συνώνυμες στα λεξικά, όμως η ύπαρξη δεν ακολουθεί τα λεξικά. Η μοναξιά είναι απουσία. Δεν γνωρίζεις τη μοναχικότητά σου και αυτό σε φοβίζει. Η μοναξιά που νιώθεις σε κάνει να θέλεις να προσκοληθεί σε κάτι, σε κάποιον, σε κάποια σχέση, απλά και μόνο για να διατηρήσεις την ψευδέστηση πως δεν είσαι μόνος. Όμως εσύ ξέρεις πως είσαι μόνος και αυτό σε πονάει. Και απ' την άλλη, είσαι προσκολλημένος σε κάποιον που δεν υπάρχει πραγματικά, μα είναι απλώς μια προσωρινή διευθέτηση, μια σχέση, μια φιλία, με τη σχέση δημιουργείς μια μικρή αυταπάτη για να ξεχάσεις τη μοναξιά σου. Αν και μπορείς να ξεχάσεις για μια στιγμή τη μοναξιά σου, το πρόβλημα είναι πως την αμέσως επόμενη στιγμή νιώθεις ξαφνικά πως η σχέση ή η φιλία δεν είναι κάτι μόνιμο. Τες, δεν γνώριζε καν αυτό τον άντρα ή αυτή τη γυναίκα. Ήσασταν ξένοι. Σήμερα είστε φίλοι. Ποιος ξέρει για το αύριο. Αύριο μπορεί και πάλι να είστε ξένοι γι' αυτό πονάς. Η αυταπάτη δίνει μια κάποια ανακούφιση, αλλά δεν μπορεί στα αλήθεια να εξαφανίσει το φόβο. Απλώς καταπιέζει τον φόβο, ώστε επιφανειακά να αισθάνεσαι καλά ή τουλάχιστον προσπαθείς να αισθάνεσαι καλά. Προσποιείσαι ακόμη και στον ίδιο σου τον εαυτό πως αισθάνεσαι καλά, πως η σχέση είναι καταπληκτική πόσο καταπληκτικός είναι ο άντρας ή η γυναίκα. Πίσω όμως από την αυταπάτη και η αυταπάτη είναι τόσο λεπτή που μπορείς να δεις από πίσω υπάρχει πόνο στην καρδιά. Επειδή η καρδιά γνωρίζει πολύ καλά πως αύριο τα πράγματα δεν μπορεί να είναι τα ίδια και δεν είναι τα ίδια. Όλη η εμπειρία της ζωής σου υποστηρίζει τη συνεχή αλλαγή τίποτα δεν παραμένει σταθερό. Σε έναν κόσμο που αλλάζει δεν μπορείς να προσκοληθείς σε τίποτα. Ήθελες να κάνεις τη φιλία σου κάτι μόνιμο, αλλά αυτό που θέλεις αντιβαίνει στον νόμο της αλλαγής και ο νόμος δεν πρόκειται να κάνει εξαιρέσει. Συνεχίζει απλώς να κάνει το δικό του, αλλάζοντα τα πάντα. Μακροπρόθεσμα, ίσως μια μέρα καταλάβεις πως ήταν καλό που η ύπαρξη δεν σε άκουσε, που δεν ενδιαφέρθηκε για σένα και απλώς συνέχισε να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει και όχι να πάει σύμφωνα με την επιθυμία σου. Μπορεί να χρειαστείς λίγο χρόνο για να το καταλάβεις. Θέλεις αυτόν τον φίλο να είναι φίλος σου για πάντα, μα αύριο γίνεται εχθρός ή απλώς εξαφανίζεται και δεν είναι πια μαζί σου και έρχεται να γεμίσει το κενό ένας άλλος που συμβαίνει να είναι και πολύ ανώτερος από τον προηγούμενο και τότε ξαφνικά συνειδητοποιείς πως ήταν καλό που ο προηγούμενος εξαφανίστηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα είχες μείνει άσχημα κολλημένος μαζί του. Το μάθημα όμως δεν πάει τόσο βαθιά που να σταματήσεις να ζητάς τη μονιμότητα θα συνεχίσεις να αποζητάς μονιμότητα με αυτόν τον άντρα, με αυτή τη γυναίκα. Αυτή τη φορά αυτός δεν θα πρέπει να αλλάξει. Στην πραγματικότητα δεν έχεις μάθει το μάθημα που λέει πως η αλλαγή είναι η ίδια η δομή της ζωής. Πρέπει να το καταλάβεις και να προχωρήσεις με αυτό. Μην δημιουργήσεις αυταπάτες. Αυτές δεν πρόκειται να βοηθήσουν και ο καθένας δημιουργεί διαφορετικές αυταπάτες. Ήξερα κάποιον που είπε «Έχω εμπιστοσύνη μόνο στα λεφτά. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον». «Κανείς μία πολύ σημαντική δήλωση», του είπα. Εκείνος είπε «Όλοι αλλάζουν. Δεν μπορείς να βασιστείς σε κανέναν. Και καθώς γερνάς, μόνο τα λεφτά είναι δικά σου. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ούτε ο γιος σου, ούτε η γυναίκα σου αν έχεις λεφτά, όλοι ενδιαφέρονται. Με τα λεφτά κάνεις τους άλλους να σε σέβονται. Αν δεν έχεις λεφτά, γίνεσαι ζητιάνος. Αυτό που λέει πως το μόνο πράγμα στον κόσμο που μπορεί να εμπιστευτεί κανείς ότι θα είναι μαζί σου ή ένα σύζυγος μπορεί να είναι μαζί σου όλη σου τη ζωή, αυτό δεν σημαίνει ότι η αγάπη παραμένει ίδια. Στην πραγματικότητα, αντί να σου δώσουν ένα σύντροφο σου έδωσαν ένα φορτίο να κουβαλάς. Αισθανόσουν μοναξιά. Ήδη είχε μπελάδε και τώρα πρέπει να κουβαλάς ένα άλλο άτομο που αισθάνεται μοναξιά. Και όταν η αγάπη εξαφανιστεί, τότε και οι δύο αισθάνεστε μοναξιά και οι δύο είστε υποχρεωμένοι να υπομένετε ο ένας τον άλλον. Τώρα δεν γοητεύεται ο ένας από τον άλλον. Το περισσότερο που μπορεί να συμβεί είναι να υπομένει καρτερικά ο ένας τον άλλον. Η μοναξιά δεν έχει αλλάξει από την κοινωνική στρατηγική του γάμου. Οι θρησκείες έχουν προσπαθήσει να σε κάνουν μέλος ενός οργανωμένου θρησκευτικού σώματος, ώστε να είσαι πάντα μέσα σε ένα πλήθος. Όταν γνωρίζεις πως υπάρχουν 600 εκατομμύρια καθολικοί, δεν νιώθεις μόνος. 600 εκατομμύρια καθολικοί είναι μαζί σου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας σου. Ο Θεός είναι μαζί σου. Αν ήσουν μόνος θα είχε αμφιβολίες. Μπορεί να ήσουν λάθος. Εξακόσια εκατομμύρια άνθρωποι όμως δεν μπορεί να είναι λάθος. Έτσι νιώθεις υποστήριξη. Και αυτή η υποστήριξη όμως δεν υπάρχει πια. Καθώς υπάρχουν άλλες θρησκείες με διαφορετικές αρχές. Ενώ υπάρχουν και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό και ο αριθμός τους δεν είναι καθόλου μικρότερος από εκείνον των καθολικών για ένα ευφιές άτομο είναι δύσκολο να μην αμφιβάλλει. Μπορεί να έχει εκατομμύρια ανθρώπους που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σύστημα δοξασιών, μα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι μαζί σου και πως εσύ δεν είσαι μόνος. Ο Θεός είναι ένα επινόημα. Όλα όμως τα επινόηματα έχουν αποτύχει. Ήταν ένα επινόημα. Όταν δεν υπάρχει τίποτα, τουλάχιστον ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι πάντοτε. Παντού. Μαζί σου. Σε περίοδο δοκιμασίας εκείνος είναι πάντοτε μαζί σου. Οπότε μη στεναχωριέσαι. Κάθε προσπάθεια που έχει καταβληθεί στο να αποφευχθεί η μοναξιά έχει αποτύχει και θα αποτύχει επειδή αντιβαίνει προς τις θεμελιακές αρχές της ζωής. Δεν σου χρειάζεται κάτι με το οποίο να μπορείς να ξεχνάς τη μοναξιά σου. Αυτό που χρειάζεται είναι να γίνεις συνειδητό της μοναξιάς σου και η μοναξιά σου είναι πραγματική και είναι τόσο όμορφη η εμπειρία της το να τη βιώσεις, επειδή πρόκειται για την ελευθερία σου από τον λόχλο, από τον άλλον. Πρόκειται για την ελευθερία σου από το φόβο του να νιώθει μόνος και μόνο στο άκουσμα της λέξης μόνος νιώθεις κάτι σαν πληγή, ένα κενό που πονάει και χρειάζεσαι κάτι για να το γεμίσεις. Η λέξη μοναχικότητα όμως δεν έχει καθόλου την έννοια της πληγής, του κενού που πρέπει να γεμίσει. Μοναχικότητα σημαίνει απλώς ολοκλήρωση. Είσαι ολόκληρος και δεν έχεις την ανάγκη κανένα άλλου που θα σε ολοκληρώσει. Γι' αυτό προσπάθησε να βρεις το εσώτατο κέντρο σου, όπου είσαι πάντοτε μόνος, πάντοτε έχεις υπάρξει μόνος. Στη ζωή, στο θάνατο, όπου βρίσκεσαι θα είσαι πάντα μόνος. Είναι τόσο γεμάτο και τόσο ολοκληρωμένο και τόσο ξεχυλίζει από όλους τους χυμούς της ζωής, από όλες τις ομορφιές και τις ευλογίες της ύπαρξης, που αν έχεις γευτεί έστω και μία φορά τη μοναχικότητα, τότε ο πόνος της καρδιάς εξαφανίζεται και τότε θα υπάρξει ένας νέος ρυθμός γλυκύτητας, ειρήνης, χαράς, ευτυχίας. Αυτό δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος που είναι κεντραρισμένος στη μοναχικότητά του, ολοκληρωμένος σαν άτομο, δεν μπορεί να κάνει φίλους. Στην πραγματικότητα μόνο αυτός μπορεί να κάνει φίλους, γιατί δεν έχει ανάγκη να ξεφύγει από τη μοναξιά, αλλά διάθεση να μοιραστεί και έχει τόσα πολλά να μοιραστεί. Υπάρχουν δύο ειδών φιλίες. Το ένα είδος είναι η φιλία της ζετιανιάς, εσύ χρειάζεσαι τον άλλον για να βοηθήσει τη μοναξιά σου. Και ο άλλος είναι επίσης ζητιάνος γιατί θέλει το ίδιο από εσένα. Και φυσικά δύο ζητιάνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. Σύντομα θα δουν πως το να ζητιανεύουν από έναν ζητιάνο έχει κάνει την ανάγκη διπλάσια ή και πολλαπλάσια. Αντί για έναν ζητιάνο τώρα υπάρχουν δύο και αν ατυχώς έχουν παιδιά τότε υπάρχει μια ολόκληρη συντροφιά από ζητιάνους που ζητούν, μα κανείς δεν έχει να προσφέρει. Έτσι, ο κάθε ένας είναι απογοητευμένος και θυμωμένος. Ο κάθε ένας αισθάνεται πως τον κλέβουν, πως τον κοροϊδεύουν. Μα στην πραγματικότητα, κανείς δεν κλέβει και κανείς δεν κοροϊδεύει, γιατί δεν υπάρχει τίποτα για να κλαπεί. Το άλλο είδος φιλίας έχει μια τελείως διαφορετική ποιότητα δεν είναι ανάγκη. Αλλά προέρχεται από το ότι έχεις τόσο πολύ που θέλεις να το μοιραστεί. Τότε έρχεται στην ύπαρξή σου ένα καινούριο είδος χαράς. Η χαρά του μοιράσματο της αγάπης. Κάτι που δεν γνώριζες πριν καθώς στο παρελθόν απλώς ζητιάνευες. Όταν μοιράζεσαι δεν τίθεται θέμα προσκόλλησης. Ρέεις με την ύπαρξη. Ρέεις με την αλλαγή της ζωής επειδή δεν έχει σημασία με ποιον μοιράζεσαι. Μπορεί να είναι το ίδιο άτομο αύριο, το ίδιο άτομο για όλη του τη ζωή ή μπορεί να είναι διαφορετικά άτομα. Δεν είναι συμβόλαιο, δεν είναι γάμος, είναι που θέλεις να δώσεις από την πληρότητά σου. Έτσι, απλώς δίνεις ό,τι έχεις σε όποιον συμβεί να βρίσκεται κοντά σου και το να δίνεις είναι τέτοια χαρά. Το να ζητιανεύεις είναι τεράστια δυστυχία ακόμη κι αν πάρεις κάτι με τη ζητιανιά, θα παραμείνεις δυστυχισμένος. Αυτό πονάει. Πληγώνει την περηφάνεια σου, πληγώνει την ακαιρεότητά σου. Το μοίρασμα όμως σε κάνει περισσότερο κεντραρισμένο, περισσότερο εντοποιημένο, περισσότερο περήφανο, που η ύπαρξη σου έχει φερθεί με συμπόνια, αλλά όχι περισσότερο εγωιστή. Δεν πρόκειται για εγωισμό, είναι ένα τελείως διαφορετικό φαινόμενο. Μια αναγνώριση ότι η ύπαρξη σου έχει επιτρέψει κάτι για το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν, χτυπώντας λάθος πόρτα. Εσύ συνέβη να βρίσκεσαι στη σωστή πόρτα. Είσαι περήφανος για την μακαριότητά σου και για όλα όσα σου έχει δώσει η ύπαρξη. Ο φόβος εξαφανίζεται, το σκοτάδι εξαφανίζεται, ο πόνος εξαφανίζεται η επιθυμία για τον άλλον εξαφανίζεται. Όταν μοιράζεσαι τη χαρά σου δεν δημιουργείς φυλακή για κανέναν, απλώς δίνεις. Ούτε και προσδοκείς ευγνωμοσύνη ή ευχαριστώ, γιατί δεν δίνεις περιμένοντας να πάρεις κάτι, ούτε καν ευγνωμοσύνη. Δίνεις επειδή είσαι τόσο γεμάτος που είσαι υποχρεωμένος να δώσεις. Έτσι, αν κάποιος είναι ευγνώμων εσύ είσαι ευγνώμων προς το άτομο που έχει αποδεχτεί την αγάπη σου, που έχει αποδεχτεί το δώρο σου. Και όσο περισσότερο μοιράζεσαι, όσο περισσότερο δίνεις, τόσο περισσότερο έχεις. Έτσι αυτό δεν σε κάνει τσιγκούνι, δεν δημιουργεί έναν καινούριο φόβο πως μπορεί να το χάσω. Στην πραγματικότητα όσο περισσότερο το χάνεις, τόσο περισσότερο Φρέσκα νερά ρέουν μέσα σου από πηγές που δεν γλώριζες πριν. Έτσι δεν θα σου πω να κάνεις κάτι για τη μοναξιά σου. Κοίταξε απλώς τη μοναχικότητά σου. Ξέχνα τη μοναξιά σου. Ξέχνα το σκοτάδι. Ξέχνα τον πόνο. Αυτά είναι απουσία της μοναχικότητας. Η εμπειρία της μοναχικότητας θα τα ξεδιαλύνει μόνο μιας. Και η μέθοδος είναι ίδια απλώς παρατήρησε το νου σου. Έχε επίγνωση. Γίνε ολοένα και περισσότερο συνειδητός. Έτσι ώστε τελικά να έχεις επίγνωση του εαυτού σου. Αυτό είναι το σημείο που γίνεσαι συνειδητός της μοναχικότητας. Θα σε εκπλήξει το ότι οι διαφορετικές θρησκείες έχουν δώσει διαφορετικά ονόματα στην αυτογνωσία. Οι τρεις θρησκείες που γεννήθηκαν έξω από την Ινδία δεν έχουν κανένα όνομα για αυτήν, επειδή ποτέ δεν προχώρησαν πολύ στην αναζήτηση του εαυτού. Παρέμειναν παιδιάστικες, ανώριμες, προσκολλημένες σε έναν Θεό, προσκολλημένες στην προσευχή, προσκολλημένες σε έναν σωτήρα. Μπορείς να δεις τι εννοώ. Είναι πάντοτε εξαρτημένες. Κάποιος άλλος είναι εντεταλμένος να τις σώσει. Δεν έχουν οριμάσει ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ δεν έχουν οριμάσει καθόλου και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που έχουν επηρεάσει την μεγάλη πλειοψηφία στον κόσμο. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι ανώριμοι, έχουν μια συγκεκριμένη συγγένεια. Οι τρεις θρησκείες όμως στην Ινδία έχουν τρία ονόματα για την αυτογνωσία και το θυμήθηκα αυτό εξαιτία της λέξης «μοναχικότητα». Ο Ζαϊνισμός έχει επιλέξει τη λέξη καϊβάλια που σημαίνει μοναχικότητα. Ο Βουδισμός έχει επιλέξει τη λέξη νιρβάνα, που σημαίνει μία τομικότητα. Και ο Ινδουισμός έχει επιλέξει τη λέξη μόξα που σημαίνει ελευθερία. Ο Ζαϊνισμός διάλεξε την απόλυτη μοναχικότητα. Και οι τρεις λέξεις είναι όμορφες είναι τρεις διαφορετικές απόψεις της ίδιας πραγματικότητας. Μπορείς να το αποκαλέσεις απελευθέρωση, ελευθερία. Μπορείς να το ονομάσεις μοναχικότητα. Μπορείς να το αποκαλέσεις απουσία ατομικότητα ή να μην το ονομάσεις καθόλου. Τίποτα. Απλή δείκτες προς την ίστατη εμπειρία για την οποία κανένα όνομα δεν είναι αρκετό. Σε κάθε περίπτωση να κοιτάς σαν αυτό που αντιμετωπίζεις ως πρόβλημα είναι κάτι αρνητικό ή κάτι θετικό. Αν είναι αρνητικό, τότε μην το πολεμάς, μην ασχολείσαι μαζί του καθόλου. Ψάξε απλώς για το θετικό του μέρος και θα βρίσκεσαι μπροστά στη σωστή πόρτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο χάνουν επειδή αρχίζουν να πολεμούν απευθείας με την αρνητική πόρτα. Πόρτα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο σκοτάδι, υπάρχει μόνο απουσία και όσο περισσότερο πολεμούν, τόσο περισσότερο αποτυχάνουν, τόσο περισσότερο αισθάνονται αποκαρδιωμένοι, απεσιόδοξοι και τελικά αρχίζουν να βρίσκουν πως η ζωή δεν έχει νόημα, ότι είναι απλώς μαρτύριο. Το σφάλμα τους είναι πως μπήκαν από την λάθος πόρτα. Γι' αυτό πριν να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, απλώς κοίταξέ το. Μήπως το πρόβλημα είναι απλώς μια απουσία όλα σου τα προβλήματα είναι μια απουσία. Όταν θα έχεις βρει τι η απουσία είναι, τότε ακολούθησε το θετικό. Και τη στιγμή που θα βρεις το θετικό, το φως, τότε το σκοτάδι τελειώνει. Το μεγαλύτερο θαύμα Ρώτησε κάποιος ένα δάσκαλο του Ζεν, ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο, ο δάσκαλος απάντησε κάθομαι εδώ, μόνος με τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή. Δεν πρόκειται για παραβολή, αλλά για γεγονός. Δες αυτό ακριβώς που λέει, χωρίς να ψάχνεις για κανένα είδου κρυμμένη σημασία. Είναι σαν ένα τριαντάφυλλο, μια απλή δήλωση. Αν αρχίσεις να ψάχνεις τι ακριβώς σημαίνει, θα σου ξεφύγει η σημασία του. Η σημασία είναι εκεί. Είναι προφανής. Δεν υπάρχει ανάγκη να ψάξεις για αυτήν. Τη στιγμή που αρχίζεις να ψάχνεις για σημασία, σχετικά με τόσο απλά γεγονότα, υφέντη φιλοσοφίες, δημιουργείς μεταφυσικές. Και μετά συνεχίζεις με αυτό και με εκείνο και απομακρύνεσαι πάρα πολύ από το γεγονός. Είναι μια απλή δήλωση. Ο δάσκαλος του Ζέν είπε Κάθομαι εδώ, μόνος με τον εαυτό μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Το να είσαι μόνος είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα. Όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται πάντα την ανάγκη του άλλου. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για τον άλλον επειδή κάτι λείπει μέσα μας. Έχουμε τρύπες στην ύπαρξή μας που τις γεμίζουμε με την παρουσία του άλλου. Ο άλλος κατά κάποιον τρόπο μας ολοκληρώνει. Διαφορετικά είμαστε ανολοκλήρωτοι. Χωρίς τον άλλον δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Ο άλλος γίνεται καθρέφτης και μπορούμε να δούμε τα πρόσωπά μας σε αυτόν. Χωρίς τον άλλον ριχνόμαστε ξαφνικά στους εαυτούς μας. Προκαλείται μεγάλη στεναχώρια, έλλειψη άνεσης, επειδή δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Όταν είμαστε μόνοι έχουμε για συντροφιά μια περίεργη παρέα, μια παρέα που προκαλεί αμηχανία. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Με τον άλλον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, καθορισμένα. Ξέρουμε το όνομα, ξέρουμε τον χαρακτήρα, ξέρουμε πως είναι άντρας ή γυναίκα, Ινδουιστής, Χριστιανός, Ινδός, Αμερικανός, Υπάρχουν τρόποι για να προσδιορίσουμε τον άλλον. Πώς προσδιορίζεις όμως τον εαυτό σου. Βαθιά μέσα σου υπάρχει μία άβυσος που δεν προσδιορίζεται. Υπάρχει μία και κενότητα. Αρχίζεις να γίνεσαι ένα με αυτό. Αυτό δημιουργεί φόβο. Τρομάζεις, θέλεις να τρέξεις προς τον άλλον. Ο άλλος σε βοηθάει να βγεις έξω. Ο άλλος σε βοηθάει να παραμείνει έξω. Όταν δεν υπάρχει κανείς, μένει απλός με την κενότητά σου. Κανένας δεν θέλει να είναι μόνος. Ο μεγαλύτερος φόβος στον κόσμο είναι το να μείνει κανείς μόνος. Οι άνθρωποι κάνουν χίλια δύο πράγματα, μόνο και μόνο για να μην μείνουν μόνοι. Μιμήσε τους γειτονές σου για να είσαι ακριβώς σαν και εκείνους και να μην μείνεις μόνος χάνεις την ατομικότητά σου, χάνεις τη μοναδικότητά σου, γίνεσαι απλώς μίμος, γιατί αν δεν μιμηθείς θα μείνει μόνος. Γίνεσαι κομμάτι του πλήθους, γίνεσαι μέλος μιας εκκλησίας, γίνεσαι μέλος μιας οργάνωσης. Κατά κάποιον τρόπο θέλεις να ενωθείς με ένα πλήθος, όπου μπορείς να νιώθεις άνεση, πως δεν είσαι μόνος, αφού υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω σου, τόσοι πολλοί μουαμεθανοί σαν και σένα, τόσοι πολλοί Ινδουιστές σαν και σένα, τόσοι πολλοί Χριστιανοί, εκατομμύρια Χριστιανοί. Δεν είσαι μόνος. Το να είσαι μόνος είναι πραγματικά το μεγαλύτερο θαύμα. Αυτό σημαίνει πως τώρα δεν ανήκεις σε καμιά εκκλησία, δεν ανήκεις σε καμιά οργάνωση δεν ανήκεις σε καμιά θεολογία, δεν ανήκεις σε καμιά ιδεολογία σοσιαλιστική, κομμουνιστική, φασιστική, ινδουιστική, χριστιανική, ζαϊνιστική, βουδιστική. Δεν ανήκεις, απλώς υπάρχεις και έχεις φτάσει στο σημείο να ξέρεις πώς να είσαι με τον εαυτό σου. Οι ανάγκες σου για τον άλλον έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχεις διεξόδους, δεν έχεις καθόλου τρύπες, δεν σου λείπει τίποτα, δεν έχεις καθόλου ατέλειες. Είσαι απλώς ευτυχισμένος με το να είσαι ο εαυτός σου. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Η ευτυχία σου είναι χωρίς όρους. Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο. Να θυμάσαι όμως πως ο δάσκαλος λέει «Είμαι εδώ, μόνος με τον εαυτό μου». Όταν είσαι μοναχικός είσαι απλώς μόνος και υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και τη μοναχικότητα. Όταν νιώθεις μοναξιά σκέφτεσαι τον άλλον, σου λείπει ο άλλος. Η μοναξιά είναι μια αρνητική κατάσταση. Αισθάνεσαι πως θα ήταν καλύτερα αν ο άλλος ήταν εκεί. Ο φίλος σου, η σύζυγος, η μητέρα σου, ο αγαπημένος σου, ο σύζυγός σου, θα ήταν καλό αν ο άλλος ήταν εκεί. Όμως ο άλλος δεν είναι. Η μοναξιά είναι η απουσία του άλλου. Η μοναχικότητα είναι η παρουσία του εαυτού. Η μοναχικότητα είναι πολύ θετική. Είναι μια παρουσία. Παρουσία που ξεχυλίζει. Είσαι τόσο γεμάτος από παρουσία που μπορείς να γεμίσεις ολόκληρο το σύμπαν με την παρουσία σου και δεν υπάρχει η ανάγκη του άλλου. Αν όλος ο κόσμος εξαφανιστεί, αυτός ο δάσκαλος του Ζεν δεν θα χάσει τίποτα. Αν ξαφνικά, με κάποιο μαγικό τρόπο, εξαφανιστεί ολόκληρος ο κόσμος και αυτός ο δάσκαλος του Ζεν μείνει μόνος, θα είναι τόσο ευτυχισμένος, όπως πάντα. Δεν θα του λείψει τίποτα. Θα αγαπήσει αυτήν την κενότητα αυτό το καθαρό άπειρο. Δεν θα του λείψει τίποτα γιατί έχει ήδη φτάσει στο σπίτι του. Ξέρει πως ο ίδιος επαρκεί στον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος που έχει φωτιστεί και έχει φτάσει στο σπίτι δεν ζει με τους άλλους. Στην πραγματικότητα μόνον αυτός μπορεί να είναι με άλλους. Ακριβώς επειδή είναι ικανός να ζει με τον εαυτό του γίνεται ικανός να ζει και με άλλους. Αν δεν μπορείς να ζεις με τον εαυτό σου, πώς μπορείς να γίνεις ικανός να ζεις με τους άλλους. Όταν δεν είσαι ικανός να ζεις σε βαθιά αγάπη, ούτε καν με τον εαυτό σου, πώς μπορείς να ζεις με τους άλλους. Οι άλλοι είναι πολύ μακριά. Ο άνθρωπος που αγαπάει τη μοναχικότητά του είναι ικανός να αγαπήσει, αλλά ο άνθρωπος που αισθάνεται μοναξιά είναι ανίκανος να αγαπήσει. Ο άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος με τον εαυτό του είναι γεμάτος από αγάπη. Ρέι, δεν έχει ανάγκη από την αγάπη κανενός, γι' αυτό και μπορεί να δώσει. Όταν εσύ ο ίδιος έχεις ανάγκη, είσαι ζητιάνος. Πώς είναι δυνατόν να δώσεις. Μα όταν μπορείς να δώσεις, τότε έρχεται προς το μέρο σου πολύ αγάπη. Πρόκειται για ανταπόκριση, για μια φυσική ανταπόκριση. Το πρώτο μάθημα της αγάπης είναι το να μάθεις πώς να είσαι μόνος. Η απάντηση του δάσκαλου του Ζεν είναι μια πολύ σημαντική δήλωση. Δεν έχει τίποτα να κάνει με παραβολές. Είναι άμεση, είναι σαν το τριαντάφυλλο. Ποτέ δεν ρωτάς για το τριαντάφυλλο. Ποια είναι η παραβολή του τριαντάφυλλου ούτε ρωτά τι σημαίνει αυτό το τριαντάφυλλο. Ο δάσκαλος είναι σαν το τριαντάφυλλο. Αν μπορείς να δεις, δες. Αν δεν μπορείς να δεις, τότε ξέχνα το. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να γνωρίσεις τη σημασία του. Γιατί η σημασία είναι ακριβώς μπροστά σου. Μην το κάνεις παραβολή. Οι παραβολές σημαίνουν πως έχεις αρχίσει να ερμηνεύεις, και αυτό που ερμηνεύεις είναι απλώς η δική σου ερμηνεία. Όταν μιλάει ένας δάσκαλος του Ζεν, η σημασία των λόγων του είναι απολύτως καθαρή, προφανής. Είναι ακριβώς μπροστά του. Μην προσπαθείς να την αποφύγεις. Αν αρχίσεις να ψάχνεις τη σημασία της, θα κοιτάς δεξιά, αριστερά και θα χάσεις αυτό που είναι μπροστά σου. Πρόκειται για μία απλή δήλωση. Κάθομαι εδώ μόνος με τον εαυτό μου. Δοκίμασέ το για να πάρεις μια ιδέα. Απλώς κάτσε μόνος σου. Ο διαλογισμός είναι αυτό το πράγμα. Το να κάθεσαι μόνος χωρίς να κάνεις τίποτα. Απλώς δοκίμασε. Αν αρχίσει να αισθάνεσαι μοναξιά, τότε κάτι λείπει από την ύπαρξή σου. Τότε δεν έχεις καταφέρει ακόμα να καταλάβεις ποιος είσαι και τρέχοντας από εδώ και από εκεί, από το τώρα στο τότε, από αυτό το άτομο σε εκείνο το άτομο, δεν πρόκειται να καταλάβεις τον εαυτό σου. Ύστερα, μπε βαθύτερα σε αυτή τη μοναξιά, ώσπου να φτάσεις σε ένα στρώμα όπου ξαφνικά η μοναξιά μεταμορφώνεται σε μοναχικότητα. Μεταλλάσσεται. Η μοναξιά είναι η αρνητική όψη της μοναχικότητας αν μπει βαθύτερα μέσα σε αυτό, είναι επόμενο να έρθει κάποια στιγμή που θα αρχίσεις ξαφνικά να νιώθεις τη θετική του όψη, επειδή και οι δύο όψεις είναι πάντα μαζί. Γι' αυτό μείνε στη μοναξιά, υπόφερε με τη μοναξιά. Είναι δύσκολο, ο διαλογισμός είναι δύσκολος. Έρχονται άνθρωποι σε μένα και λένε «Ναι, Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε. Δώσε μας όμως ένα μάντρα για να μπορούμε να ψέλνουμε. Στην πραγματικότητα λένε πως δεν θέλουν να είναι μόνοι. Δεν θέλουν να έρθουν να αντιμέτωποι με τη μοναξιά τους. Θα ψάλουν ένα μάντρα και αυτό θα γίνει σύντροφός τους. Θα λένε ραμ, ραμ, ραμ και δεν θα νιώθουν τη μοναξιά τους αυτός ο ήχος που επαναλαμβάνεται συνεχώς θα γίνει η συντροφιά τους. Τους ξεφεύγει η όλη σκοπιμότητα του πράγματος. Ο υπερβατικός διαλογισμός δεν είναι καθόλου διαλογισμός. Διαλογισμός σημαίνει το να είσαι απλώς μόνος, χωρίς να κάνεις κάτι, ούτε καν να ψέλνεις μια μάντρα, επειδή αυτό είναι ένα τέχνασμα του νου είναι κάτι που ο νους πάντα έκανε. Έχεις παρατηρήσει πόσες φαντασιώσεις σου αποκαλύπτονται όταν είσαι μόνος, ατέλειωτες φαντασιώσεις, ονειροπολίσεις. Όποτε είσαι μόνος, αρχίζεις να ονειροπολείς. Όποτε δεν έχεις κάτι να κάνεις και νιώθεις βαριεστημένος, αμέσως αποδράς σε ονειροπολίσεις. Γι' αυτό, αν κανείς πάει στην έρημο στην έρημο της Αραβίας, στη Σαχάρα και καθίσει εκεί, θα αρχίσει να φαντάζεται, θα αρχίσουν να του έρχονται πράγματα, επειδή η έρημος είναι κάτι πολύ μονότονο. Δεν υπάρχει τίποτα για να του δώσεις προσοχή. Απλώς η ίδια μονότονη απεραντοσύνη της ατέλειωτης άμμου. Τίποτα που να σε αποσπά, τίποτα καινούριο, μονοπλήξη και μονοτονία αν δεν υπάρχει τίποτα καινούριο εξωτερικά, τότε γίνεται κανείς ονειροπόλος. Αρχίζει να αντικαθιστά, δημιουργεί το δικό του φανταστικό κόσμο και αρχίζει να τον εξετάζει. Αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που πηγαίνουν στα Ιμαλάια και κάθονται σε σπηλιές για να διαλογιστούν. Αρχίζουν να πλάθουν στη φαντασία τους. Μπορούν να φανταστούν οτιδήποτε. Θεούς και θεές και άψαρας και αγγέλους και τον Κρίσνα να παίζει τη φλογέρα του και τον Ράμα να στέκεται με το τόξο του και τον Ιησού και οτιδήποτε έχεις στη φαντασία σου με οτιδήποτε έχεις διαπλαστεί. Αν έχεις διαπλαστεί ως χριστιανός αρχά ή γρήγορα θα συλλαντήσεις σε μια σπηλιά των Ιμαλαϊών τον Ιησού και αυτό θα είναι καθαρή φαντασία. Όταν εξωτερικά δεν υπάρχει τίποτα για να αποσπάσει τον νου τότε αυτός αρχίζει να φτιάχνει τα δικά του όνειρα. Και όταν ονειρεύεσαι συνεχώς, αυτά τα όνειρα μοιάζουν πάρα πολύ αληθινά. Στη Δύση έχουν γίνει πολλά πειράματα που αφορούν τη στέρηση ερεθισμάτων. Αν κάποιος στερηθεί όλα τα ερεθίσματα, κλειστά τα μάτια, βουλωμένα αυτιά, ώστε να μην υπάρχουν εξωτερικά ερεθίσματα, τότε μέσα σε δύο-τρεις ώρες θα αρχίσει να ονειρεύεται τόσο καταπληκτικά όνειρα και τόσο πραγματικά, πιο αληθινά και από την πραγματικότητα. Και αν κάποιος στερηθεί εντελώς τα εξωτερικά ερεθίσματα για 21 μέρες, τότε δεν θα επιστρέψει ποτέ σε καλή ψυχική υγεία. Θα τρελαθεί επειδή η φαντασία του θα τον καταλάβει ολοκληρωτικά. Γιατί όμως αρχίζει να ονειροπολεί ο νους? Η επιστημονική εξήγηση είναι πως ο νους δεν μπορεί να ζήσει μόνος με τον εαυτό του. Γι' αυτό χρειάζεται συντροφιά. Και όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανείς, τότε δημιουργεί φαντασιώσεις. Η φαντασίωση είναι ένα υποκατάστατο. Γι' αυτό ονειρεύεσαι τη νύχτα. Στον ύπνο σου είσαι μονάχος. Ο κόσμος εξαφανίζεται ο σύζυγός σου δεν είναι πια εκεί, τα παιδιά σου δεν είναι πια εκεί, η σύζυγός σου δεν είναι πια εκεί, είσαι με μία λέξη μονάχος. Και εσύ είσαι να δεχτείς τη μοναχικότητα, ο νους σου απλώς υποκαθιστά έναν άλλον κόσμο ονείρων, όνειρα, κύκλοι ονείρων όλη νύχτα, γιατί είναι αναγκαία τα όνειρα, επειδή δεν μπορείς να είσαι μονάχος όλη αυτή η αυταπάτη που υπάρχει τριγύρω σου είναι επειδή δεν έχεις μάθει ένα βασικό πράγμα. Το να μείνει μόνος. Ο δάσκαλος του Ζεν έχει δίκιο. Λέει, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Κάθομαι εδώ μόνος με τον εαυτό μου. Το να είσαι με τον εαυτό σου και το να είσαι ευτυχισμένος με τον εαυτό σου και να μην φεύγει σε φαντασιώσεις τότε ξαφνικά βρίσκεται κανείς στο σπίτι του. Μπαίνει στη δική του άβυσο. Μοιάζει με κενότητα όταν μπαίνεις. Όταν όμως έχεις μπει, πρόκειται για την ίδια την πληρότητα της ύπαρξης. Η ολοκλήρωση, το άνθισμα, ο οργασμός, το κρεσέντο δεν είναι κενότητα. Φαίνεται μόνο πως είναι κενότητα επειδή έχει ζήσει μαζί με άλλους και ξαφνικά οι άλλοι σου λείπουν. Γι' αυτό το ερμηνεύεις ως κενό. Δεν υπάρχουν αλήκοι, μόνο εσύ Μα επειδή δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου άμεσα, σου λείπουν οι άλλοι. Έχεις εθιστεί πολύ. Η ιδέα του άλλου έχει χωθεί πολύ βαθιά μέσα σου. Έχει γίνει μία μηχανική συνήθεια, ώστε όταν σου λείψει είσαι άδειος νιώθεις μοναξιά, πέφτεις σε μία άβυσο. Αν όμως το επιτρέψεις και πέσεις μέσα στην άβυσο, τότε πολύ γρήγορα θα καταλάβεις πως η άβυσο έχει εξαφανιστεί. Και με την άβυσο εξαφανίζονται και όλες οι απατηλές προσκολήσεις. Τότε συμβαίνει το μεγαλύτερο θαύμα για το οποίο είσαι απλώς ευτυχισμένο χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη αιτία. Να θυμάσαι όταν η ευτυχία σου εξαρτάται από τους άλλους, τότε και η δυστυχία σου θα εξαρτάται επίσης από τους άλλους. Αν είσαι ευτυχισμένος επειδή μια γυναίκα είναι ερωτευμένη μαζί σου, τότε θα γίνεις και δυστυχισμένος όταν εκείνη πάψει να είναι ερωτευμένη μαζί σου. Αν είσαι ευτυχισμένος επειδή υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγος, τότε αν μια μέρα λείψει θα γίνεις δυστυχισμένος η δυστυχία σου θα είναι πάντοτε χρεοκοπημένη και ανασφαλής και εσύ θα βρίσκεσαι πάντα μέσα στην καταιγίδα. Ποτέ δεν θα είσαι σίγουρος για το αν είσαι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος, γιατί κάθε στιγμή θα βλέπεις πως το έδαφος κάτω από τα πόδια σου μπορεί να εξαφανιστεί. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να εξαφανιστεί. Ποτέ δεν θα μπορείς να είσαι σίγουρος. Η γυναίκα τη μία στιγμή χαμογελούσε και την άλλη ήταν θυμωμένη. Ο σύζυγος μιλούσε τόσο όμορφα τη μία στιγμή και ξαφνικά την άλλη έχασε την ψυχραιμία του. Το να εξαρτάς από τους άλλους σημαίνει πως είσαι διαρκώς εξαρτημένος και η εξάρτηση είναι σκλαβιά και μέσα στη σκλαβιά ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να ανθίσει, να νιώσει αληθινή ευτυχία. Η αληθινή ευτυχία είναι δυνατή μόνο στην ολοκληρωτική, την ανεφόρον ελευθερία. Γι' αυτό στην Ανατολή το ονομάζουμε μόξα. Μόξα σημαίνει απόλυτη ελευθερία. Το να είσαι με τον εαυτό σου είναι μόξα, επειδή τώρα δεν εξαρτάς. Η ευτυχία σου είναι όλη δική σου. Δεν την δανείζεσαι από κανέναν. Κανένας δεν μπορεί να την κλέψει ούτε και ο θάνατος. Να θυμάσαι, ο θάνατος σε χωρίζει μόνο από τους άλλους. Ποτέ δεν σε χωρίζει από τον εαυτό σου. Ο θάνατος μοιάζει τόσο τρομακτικός επειδή θα σε αρπάξει από τους άλλους. Η σύζυγος δεν θα είναι πια μαζί με τον σύζυγο. Η μάνα δεν θα είναι πια μαζί με τα παιδιά. Ο θάνατος σε αποχωρίζει μονάχα από τους άλλους δεν μπορεί να χωρίσει από τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει τρόπος να σε αποχωρήσει από τον εαυτό σου. Όταν πια έχεις μάθει πώς να είσαι με τον εαυτό σου, τότε ο θάνατος δεν σημαίνει τίποτα. Τότε ο θάνατος δεν υπάρχει. Είσαι αθάνατος. Τότε ο θάνατος δεν μπορεί να αφαιρέσει από σένα τίποτα. Αυτό που ο θάνατος δεν μπορεί να σου πάρει, το έχεις παραδώσει από μόνος σου. Αυτό είναι διαλογισμός. Το να παραδώσεις το μη ουσιώδες, αυτό που ο θάνατος μπορεί να σου αφαιρέσει. Αυτό που πρόκειται να κάνει ο θάνατος, ένας διαλογιστής το κάνει από μόνος του, εθελοντικά. Το παραδίδει γνωρίζοντας καλά πως θα του αφαιρεθεί. Το να είσαι μονάχος, είναι απέραντα όμορφο. Δεν υπάρχει τίποτα με το οποίο να μπορεί να συγκριθεί. Η ομορφιά του είναι η ύψιστη ομορφιά. Το μεγαλείο του είναι το ανώτατο μεγαλείο. Η δύναμή του είναι η τελειωτική δύναμη. Γέρνα πίσω στο σπίτι σου. Και ο τρόπος είναι πρώτα θα πρέπει να βασανιστείς με τη μοναξιά. Βασανίσου, πέρασε από αυτό. Πρέπει να πληρώσεις για την ευτυχία που πρόκειται να γίνει δική σου. Πρέπει να πληρώσεις γι' αυτό. Αυτό το βάσανο της μοναξιάς είναι το αντίτιμο. Θα ευεργετηθείς. Μέσα σου είναι κρυμμένος ο Θεός. Όσο κάποια στιγμή ήρθα σε επαφή με βαθιά μοναξιά και τότε μια φωνή μέσα μου έλεγε να θυμάσαι πως κάθε μα κάθε στιγμή να θυμάσαι πως είσαι μόνη. Η μοναχικότητα είναι η έσχατη πραγματικότητα. Ερχόμαστε μόνοι και μόνοι φεύγουμε και ανάμεσα σε αυτές τις δύο μοναχικότητες φτιάχνουμε όλων των ειδών της σχέσης και της συγκρούσης μόνο και μόνο για να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας γιατί στη ζωή παραμένουμε μονάχοι. Δεν χρειάζεται όμως να λυπάται κανείς για τη μοναχικότητα αλλά να τη χαίρεται. Η λέξη μοναξιά, όσο και αν εμφανίζεται στο λεξικό συνώνυμη της λέξης μοναχικότητα, έχει στην πραγματικότητα εντελώς αντίθετη σημασία. Οι δύο έννοιες δεν είναι συνώνυμες, αλλά αντίθετες. Η μοναξιά είναι μια αρνητική κατάσταση, όπως το σκοτάδι. Μοναξιά σημαίνει πως σου λείπει κάποιος. Είσαι άδειος και φοβισμένος μέσα σε αυτό το απέραντο σύμπαν η μοναχικότητα έχει μία εντελώς διαφορετική σημασία. Δεν σημαίνει πως σου λείπει κάποιος, αλλά πως έχεις βρει τον εαυτό σου. Η μοναχικότητα είναι θετική. Όταν βρεις τον εαυτό σου, βρίσκεις το νόημα της ζωής, τη σπουδαιότητα της ζωής, τη χαρά της ζωής, το μεγαλείο της ζωής. Το να βρεις τον εαυτό σου είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτή η ανακάλυψη είναι δυνατή μόνο όταν είσαι μόνος. Όταν η συνειδητότητά σου δεν είναι στριμωγμένη από κάτι, από κάποιον, όταν η συνειδητότητά σου είναι εντελώς άδεια μέσα σε αυτήν την κενότητα, μέσα σε αυτό το τίποτα συμβαίνει ένα θαύμα. Το θαύμα είναι πως όταν δεν υπάρχει τίποτε άλλο, για να έχει επίγνωση η συνειδητότητά σου, τότε η συνειδητότητα στρέφεται στο εαυτό της. Γίνεται ένας κύκλος. Όταν δεν βρίσκει εμπόδιο, όταν δεν βρίσκει αντικείμενο, τότε γυρίζει πίσω στην πηγή. Και τη στιγμή που ο κύκλος είναι ολόκληρος, δεν είσαι πια ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Έχεις γίνει κομμάτι της θεϊκότητας που περιβάλλει την ύπαρξη. Δεν είσαι πια ο εαυτός σου. Έχεις γίνει κομμάτι ολόκληρου του σύμπαντος. Τώρα ο χτύπος της καρδιάς σου είναι χτύπος του ίδιου του σύμπαντος. Αυτή είναι η εμπειρία που αναζητούν οι μίστες σε όλες τους τις ζωές, σε όλες τις εποχές. Δεν υπάρχει άλλη εμπειρία που να είναι περισσότερο εκστατική, περισσότερο μακάρια. Αυτή η εμπειρία μεταμορφώνει ολόκληρη την αντίληψή σου. Εκεί που υπήρχε σκοτάδι, τώρα υπάρχει φως. Όπου υπήρχε δυστυχία, τώρα υπάρχει μακαριότητα. Όπου υπήρχε θυμός, έχθρα, κτητικότητα, ζήλια, τώρα υπάρχει μόνο ένα όμορφο λουλούδι αγάπης. Όλη η ενέργεια που σπαταλιόταν σε αρνητικά συναισθήματα δεν σπαταλιέται άλλο πια κάνει μια θετική και δημιουργική στροφή. Από τη μία δεν είσαι άλλο πια ο παλιός σου εαυτός, από την άλλη είσαι για πρώτη φορά ο αυθεντικός σου εαυτός. Το παλιό έχει φύγει, το καινούριο έχει έρθει, το παλιό είναι νεκρό. Το καινούριο ανήκει στο αιώνιο, το καινούριο ανήκει στην αιωνιότητα. Εξαιτίας αυτής της εμπειρίας οι προφήτες των Ουπανισάδων έχουν ανακηρύξει τον άνθρωπο ως αμριτάσια πούτραχ, τέκνο της αιωνιότητας. Αν δεν το γνωρίσεις τον εαυτό σου ως αθάνατο κομμάτι του όλου, θα εξακολουθείς να φοβάσει το θάνατο. Ο φόβος του θανάτου υπάρχει απλά επειδή δεν έχει επίγνωση της αιώνιας πηγής της ζωής. Όταν κατανοηθεί η αιωνιότητα της ύπαρξής σου, τότε ο θάνατος γίνεται το μεγαλύτερο ψέμα. Ο θάνατος δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν συμβαίνει ποτέ και ποτέ δεν θα συμβεί. Επειδή αυτό που υπάρχει παραμένει για πάντα, σε διαφορετικές μορφές, σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά δεν υπάρχει διακοπή. Η αιωνιότητα στο παρελθόν και η αιωνιότητα στο μέλλον ανήκουν και τα δύο σε σένα. Και η παρούσα στιγμή γίνεται το σημείο προσέγγισης των δύο, της αιωνιότητας που πηγαίνει προς το παρελθόν και της άλλη που πηγαίνει προς το μέλλον. Λες πως μια φωνή μέσα σου είπε να θυμάσαι πως κάθε μα κάθε στιγμή, να θυμάσαι πως είσαι μόνη. Αυτή η θύμηση δεν είναι μόνο για τον νου σου. Η κάθε ίνα της ύπαρξής σου το κάθε κύτταρο του σώματος θα πρέπει να το θυμάται αυτό, όχι απλώς τις λέξεις, αλλά αυτό το ίδιο το βαθύ συναισθήμα. Η πρωτογενή σημασία της λέξης ήταν λησμοσύνη. Η λησμοσύνη του εαυτού σου είναι η μόνη αμαρτία που υπάρχει και το να θυμάσαι τον εαυτό σου είναι η μόνη αληθινή αρετή. Ο Γκοτά Βούδας για 42 χρόνια πρωί βράδυ τόνισε μια μοναδική λέξη. Τη λέξη «σαμάσατι» που σημαίνει «να θυμάσαι». Εσύ θυμάσαι πολλά πράγματα. Μπορείς να γίνεις μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Ο νου σου είναι ικανός να θυμάται όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Αυτή όμως δεν είναι η σωστή ενθύμηση. Υπάρχει μόνο μία σωστή ενθύμηση. Η στιγμή που θυμάσαι τον εαυτό σου. Ο Γκοτάμα Βούδας συνήθιζε να εικονογραφεί την άποψή του με την αρχαία ιστορία μιας Λέενας, η οποία πηδούσε από τον ένα λοφίσκο στον άλλο και ανάμεσα στους δύο λοφίσκους υπήρχε ένα κοπάδι πρόβατα που κινούνταν. Η Λέενα ήταν έγκυος και γέννησε καθώς πηδούσε. Το νεογνώτης έπεσε μέσα στο κοπάδι των προβάτων, μεγάλωσε από τα πρόβατα και, φυσικά, πίστευε ότι και το ίδιο ήταν πρόβατο. Ήταν λίγο παράξελο επειδή ήταν τόσο μεγάλο, τόσο διαφορετικό. Ίσως όμως να ήταν παραξενιά της φύσης. Ήταν χορτοφάγο. Μεγάλωσε και μια μέρα ένα γέρικο λιοντάρι που αναζητούσε τροφή ήρθε κοντά στο κοπάδι των προβάτων. Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Ανάμεσα στα πρόβατα υπήρχε ένα νεαρό λιοντάρι με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και τα πρόβατα δεν ήταν φοβισμένα ξέχασε πως αναζητούσε τροφή και τρέχοντας ακολούθησε τα πρόβατα. Και το ένιγμα γινόταν ολοένα και μεγαλύτερο, επειδή και το μικρό λιοντάρι το βάλε στα πόδια μαζί με τα πρόβατα. Τελικά, κατάφερε να πιάσει το λιονταράκι που έκλαιγε και χτυπιόταν και έλεγε στο γέρικο λιοντάρι «Σε παρακαλώ, άσε με να πάω με τους ανθρώπους μου». Τότε το γέρικο λιοντάρι τράβηξε το μικρό σε μια κοντινή λίμνη μια σιωπηλή λίμνη χωρίς καθόλου κυματισμούς σαν πεντακάθαρος καθρέφτης και το ανάγκασε να δει την αντανάκλασή του μέσα στη λίμνη τότε έγινε μια ξαφνική μεταμόρφωση τη στιγμή που το νεαρού λιοντάρι είδε ποιος ήταν ακούστηκε ένα μουγκριτό ολόκληρη κοιλάδα αντίχησε από το μουγκριτό του νεαρού λιονταριού Ποτέ πριν δεν είχε μου γκρίσει, γιατί ποτέ πριν δεν είχε σκεφτεί πως ήταν κάτι διαφορετικό από πρόβατο. Το γέρικο λιοντάρι είπε «Έγινε η δουλειά μου, τώρα εξαρτάται από σένα. Θέλεις να γυρίσει πίσω στο κοπάδι σου». Το νεαρό λιοντάρι γέλασε. Είπε «Συγχώρεσέ με, είχα τελείως ξεχάσει ποιος είμαι και σου είμαι απεριόριστα ευγνώμων» που με βοήθησες να θυμηθώ». Ο γιοτάμα Βούδας συνήθιζε να λέει «Η λειτουργία του δασκάλου είναι να σε βοηθήσει να θυμηθείς ποιος είσαι». «Δεν είσαι κομμάτι του γηινού κόσμου. Το σπίτι σου είναι σπίτι του θεϊκού. Έχεις χαθεί στη λυσμοσύνη. Έχεις ξεχάσει πως μέσα σου είναι κρυμμένος ο Θεός. Ποτέ δεν κοιτάζεις μέσα σου. Επειδή καθένας ποτε δεν κοιταζεις μεσα σου επειδη καθένα κοιταζει προς τα έξω, συνεχίζεις και εσύ να κοιτάζεις επίσης προς τα έξω. Ήταν καλό που συνειδητοποίησε τη βαθιά μοναχικότητα. Μην την αφήσεις να σου ξεφύγει. Επικεντρώσου ακόμα περισσότερο στη βαθιά σου μοναχικότητα. Ο διαλογισμός είναι αυτό ακριβώς. Το να επικεντρώνεται κανείς στη δική του μοναχικότητα. Η μοναχικότητα πρέπει να είναι τόσο καθαρή που να μην την ενοχλεί καμιά σκέψη, κανένα συνέστημα. Τη στιγμή που η μοναχικότητα είναι ολοκληρωμένη, αυτή σου η εμπειρία θα γίνει η φώτισή σου. Η φώτιση δεν είναι κάτι που έρχεται απ' έξω, είναι κάτι που μεγαλώνει μέσα σου. Το να ξεχάσεις τον εαυτό σου είναι η μόνη αμαρτία και το να θυμάσαι τον εαυτό σου στην τέλεια ομορφιά του είναι η μόνη αρετή, η μόνη θρησκεία. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι Ινδουιστής δεν είναι απαραίτητο να είσαι μωαμεθανός. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι χριστιανός. Όλα όσα χρειάζεσαι για να είσαι θρησκευόμενος είναι το να είσαι ο εαυτός σου. Ήταν πάρα πολύ καλό το ότι ολόκληρη η ύπαρξή σου αντίχησε με αυτές τις λέξεις. Να θυμάσαι πως κάθε μα κάθε στιγμή είσαι μόνη. Κανείς δεν είναι νησί. Ολόκληρη η ύπαρξη είναι μία οργανική ενότητα. Η ιδέα του χωρισμού υπάρχει εξαιτία της λησμοσύνης μας. Είναι περίπου σαν κάθε φύλλο του δέντρου να σκέφτεται πως είναι χωρισμένο από τα άλλα φύλλα. Όμως κατά βάθος τρέφονται από τις ίδιες ρίζες. Το δέντρο είναι ένα, τα φύλλα είναι πολλά, η ύπαρξη είναι μία, οι εκδηλώσεις της είναι πολλές. Όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου, ένα πράγμα ξεκαθαρίζει πέρα για πέρα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί. Αποτελούμε μία ήπειρο, μία απέραντη ήπειρο, μία απεριόριστη ύπαρξη χωρίς όρια. Η ίδια ζωή τα διαπερνά όλα. Η ίδια αγάπη γεμίζει την κάθε καρδιά και η ίδια χαρά χορεύει σε κάθε οντότητα. Αλλά η έλλειψη κατανόησης από μέρους μας μας κάνει να σκεφτόμαστε πως είμαστε χωρισμένοι. Η ιδέα του χωρισμού είναι η αυταπάτη μας, η ιδέα της ενότητας πως όλα είναι ένα, είναι η εμπειρία της ίστατης αλήθειας. Άκουσα μια ιστορία. Σε ένα αεροπλάνο υπάρχουν έξι άνθρωποι. Ο πιλότος, ο Γκορμπατσόφ, ο Ρόναλντ Ρέγκαν, ο Ρατζίβ Γκάντι, ο Πάπας και ένας νεαρός χίπης. Όταν το αεροπλάνο παρουσιάζει βλάβη, ο πιλότος αναγγέλει ότι παίρνει το ένα από τα πέντε αλεξίπτωτα και ότι θα πρέπει να αποφασίσουν ανάμεσά τους ποιοι θα πάρουν τα υπόλοιπα τέσσερα. Ο Γκορμπατσόφ ανακοινώνει ότι αφού ο ίδιος είναι ο μοναδικός πάπας για τη διάδοση του κομμουνισμού, πρέπει να πηδείξει και παίρνοντα το αλεξίπτωτο πηδάει έξω από το αεροπλάνο. Ο Ρόναλντ Ρέιγκαντ ανακοινώνει ότι είναι ο μοναδικός πάπας της υπεράσπισης του ελεύθερου κόσμου ενάντια στη διάδοση του κομμουνισμού. Παίρνει και αυτό ένα αλεξίπτωτο και πηδάει. Στη συνέχεια σηκώνεται ο Ρατζίβ Γκάντι. Είμαι ο αρχηγός του μεγαλύτερου έθλους, της μεγαλύτερης δημοκρατίας του κόσμου, της Ινδίας και είμαι ο εφιέστερος και ο νεότερος ηγέτης στον κόσμο. Πρέπει να πηδήξω. Και πηδάει κι αυτός από το αεροπλάνο. Μετά σηκώνεται ο πάπας και λέει στον νεαρό, στον χίπη. «Γέ μου, είμαι γέρος και έχω ζήσει τη ζωή μου. Πάρε το τελευταίο αλεξίπτωτο και πήδα». Όμως ο νεαρός χίπης διαμαρτύρεται. «Πάτερ, βιαστείτε. Έχουν απομείνει δύο αλεξίπτωτα. Από ένα για τον καθένα μας. Φορέστε ένα και πηδήξτε». «Μα πώς είναι δυνατόν», ρωτάει ο πάπας και ο Χίπιος απαντάει «Εκείνος που είπε πως είναι ο εφιέστερος και ο νεότερος ηγέτης». «Ε, αντί για το αλεξίπτωτο, πήρε τον υπνό σακό μου». «Λίγο περισσότερη ευφυΐα χρειάζεται και μπορείς να βγεις από την κακοκεφιά, την μιζέρια, την κόλαση στην οποία ζει ολόκληρη η ανθρωπότητα». Το μυστικό για να βγεις έξω από αυτήν την κόλαση είναι το να θυμάσαι τον εαυτό σου. Και αυτή η θύμηση θα γίνει δυνατή αν κατανοήσεις το ότι είσαι μόνος. Μπορεί να έχεις ζήσει με τη σύζυγο ή με το σύζυγό σου για 50 χρόνια, μα εξακολουθείτε να είσαστε δύο. Η σύζυγό σου είναι μόνη, εσύ είσαι μόνη. Έχετε προσπαθήσει να φτιάξετε μία βιτρίνα πως τάχα δεν είμαστε μόνοι, πως είμαστε μία οικογένεια πως είμαστε μια συντροφιά, πως είμαστε ένας πολιτισμός, πως είμαστε μια οργανωμένη θρησκεία, πως είμαστε ένα οργανωμένο κόμμα. Όλες αυτές οι αυταπάτες όμως δεν πρόκειται να βοηθήσουν. Είσαι υποχρεωμένη να καταλάβεις όσο δυνηρό και αν φαίνεται στην αρχή το «είμαι μονάχος σε μια παράξενη χώρα». Αυτή η αναγνώριση την πρώτη φορά είναι οδυνηρή αφαιρεί όλες τις αυταπάτες που ήταν μεγάλη παρηγοριά. Όταν όμως έχεις πάρει το ρίσκο να αποδεχθείς την πραγματικότητα, τότε ο πόνος εξαφανίζεται. Και ακριβώς πίσω από τον πόνο είναι κρυμμένη η μεγαλύτερη ευλογία του κόσμου. Φτάνεις στο να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Είσαι η ευφυΐα της ύπαρξης. Είσαι η συνειδητότητα της ύπαρξης. Είσαι η ψυχή της ύπαρξης. Είσαι κομμάτι της απέραντης θεϊκότητας που εκδηλώνεται σε χιλιάδες φόρμες, στα δέντρα, στα πουλιά, στα ζώα, στα ανθρώπινα όντα. Είναι η ίδια συνειδητότητα σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Και ο άνθρωπος που αναγνωρίζει τον εαυτό του και αισθάνεται πως ο Θεός που αναζητούσε και ψάχνε σε ολόκληρο τον κόσμο, κατοικεί μέσα στη δική του καρδιά, Φτάνει στο υψηλότερο σημείο εξέλιξης. Δεν υπάρχει τίποτα ψηλότερο από αυτό. Αυτό δίνει για πρώτη φορά περιεχόμενο στη ζωή σου. Την κάνει σημαντική, θρησκευτική. Δεν θα είσαι όμως Ινδουιστής και δεν θα είσαι Χριστιανός και δεν θα είσαι Εβραίος. Θα είσαι απλά άνθρωπος της θρησκείας. Με το να είσαι Ινδουιστής ή Μωαμεθανός ή Χριστιανός ή ζαϊνιστής ή βουδιστής καταστρέφει στην αγνότητα της θρησκευτικότητα Η αγάπη είναι αγάπη. Άκουσες ποτέ για ινδουιστική αγάπη ή για μοαμεθανική αγάπη. Η συνειδητότητα είναι συνειδητότητα. Άκουσες την ινδική συνειδητότητα ή για κινέζικη συνειδητότητα. Η φώτιση είναι φώτιση είτε συμβαίνει σε λευκό σώμα, είτε σε μαύρο σώμα, είτε συμβαίνει στο νέο, είτε συμβαίνει στον νέο, είτε στον γέρο, είτε συμβαίνει σε έναν άντρα, είτε σε μια γυναίκα. Δεν έχει καθόλου σημασία. Πρόκειται για την ίδια εμπειρία, την ίδια γεύση, την ίδια γλυκύτητα, το ίδιο άρωμα. Το μόνο άτομο που δεν είναι ευφιές είναι εκείνο που τρέχει γύρω γύρω σε ολόκληρη τη γη αναζητώντας κάτι χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς. Μερικές φορές νομίζοντας πως αυτό ίσως είναι χρήματα, μερικές φορές νομίζοντας πως αυτό ίσως είναι η δύναμη, μερικές φορές νομίζοντας πως αυτό ίσως είναι το κύρος, μερικές φορές νομίζοντας πως αυτό ίσως να είναι κοινωνική υπόλοιψη. Ο ευφυής άνθρωπος αναζητά πρώτα τη δική του ύπαρξη και ύστερα αρχίζει το ταξίδι στον εξωτερικό κόσμο. Αυτό μοιάζει απλό και λογικό. Πριν αρχίσεις να αναζητάς ολόκληρο τον κόσμο, κοίτα μέσα στο ίδιο σου το σπίτι και όλοι εκείνοι που έψαξαν μέσα τους, όλοι το βρήκαν. Ο Γκοτάμα Βούδας δεν είναι βουδιστής. Η λέξη Βούδας σημαίνει απλά ο αφυπνισμένος, αυτός που έχει βγει από τον ύπνο ο Μαχαβίρα δεν είναι ζαϊνιστής. Η λέξη ζάινα απλά σημαίνει εκείνον που έχει κατακτήσει τον εαυτό του. Ο κόσμος χρειάζεται μια μεγάλη επανάσταση, όπου κάθε άτομο θα βρίσκει τη θρησκεία μέσα στον εαυτό του. Τη στιγμή που οι θρησκείες οργανώνονται, γίνονται επικίνδυνε, γίνονται πολιτικοί με το ψεύτικο πρόσωπο της θρησκείας. Γι' αυτό όλες οι θρησκείες στον κόσμο συνεχίζουν να προσπαθούν να προσιλητήσουν όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους στο δόγμα τους. Πρόκειται για την πολιτική των αριθμών. Όποιος έχει μεγαλύτερους αριθμούς θα είναι ο δυνατότερος. Κανένας όμως δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να φέρει εκατομμύρια ανθρώπους στον εαυτό τους. Η αλήθεια όμως δεν μπορεί ποτέ να οργανωθεί. Πρέπει να προχωρήσεις μόνος και ο δρόμος είναι μέσα σου. Δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου κανέναν και πρέπει να πετάξεις ό,τι έχεις μάθει από τους άλλους. Επειδή όλες αυτές οι προκαταλήψεις θα διαστρεβλώσουν την όρασή σου και δεν θα μπορέσεις να δεις τη γυμνή πραγματικότητα της ύπαρξής σου. Η γυμνή πραγματικότητα της ύπαρξής σου είναι η μόνη ελπίδα για να βρεις τον Θεό. Ο Θεός είναι η γυμνή σου πραγματικότητα, χωρίς καθόλου κοσμήματα δεν περιορίζεται από το σώμα σου, δεν περιορίζεται από τη γέννησή σου, δεν περιορίζεται από το χρώμα σου, δεν περιορίζεται από το φίλο σου, δεν περιορίζεται από τη χώρα σου, απλά δεν περιορίζεται από τίποτα και είναι προσιτός τόσο κοντά, ένα βήμα μόνο μέσα σου και έχει φτάσει. Εδώ και χιλιάδες χρόνια σου λένε πως το ταξίδι προς τον Θεό είναι πολύ μεγάλο το ταξίδι όμως στην πραγματικότητα δεν είναι μεγάλο. Ο Θεός δεν είναι καθόλου μακριά. Ο Θεός είναι στην αναπνοή σου. Ο Θεός είναι στον χτύπο της καρδιάς σου. Ο Θεός είναι στο αίμα σου, στα κόκαλά σου, στο μεδούλι σου. Ένα και μοναδικό βήμα μόνο, κλείνοντας τα μάτια και μπαίνοντας μέσα στον εαυτό σου. Μπορεί να χρειαστείς λίγο καιρό επειδή οι παλιές συνήθειες δύσκολα πεθαίνουν. Ακόμα κι αν κλείσεις τα μάτια σου, οι σκέψεις θα συνεχίσουν να στριμώχνονται. Αυτές όμως οι σκέψεις έρχονται απ' έξω και η μέθοδος που ακολουθήθηκε από τους μεγάλους προφήτες του κόσμου είναι το να παρατηρείς τις σκέψεις σου, το να είσαι παρατηρητής. Μην τις καταδικάζεις, μην τις δικαιολογείς, μην τις εκλογικεύεις. Παρέμεινε σε απόσταση. «Παρέμεινε αδιάφορος. Άφησέ τις να περάσουν. Θα φύγουν». «Και τη μέρα που ο νου σου είναι απολύτως σιωπηλό, χωρίς ταρακουνήματα, έχεις κάνει το πρώτο βήμα που σε φέρνει στο Ναό του Θεού». «Ο Ναός του Θεού είναι φτιαγμένος από τη συνειδητότητά σου. Δεν μπορείς να πας εκεί με τους φίλους σου, με τα παιδιά σου, με τη σύζυγό σου, με τους γονείς σου. Ο καθένας πρέπει να πάει εκεί μονάχος, αμίγιο» μην ξεχνάς την εμπειρία που σου έχει συμβεί. Η αίσθηση της βαθιάς μοναχικότητας και μια φωνή που σου λέει να θυμάσαι πως κάθε μα κάθε στιγμή να θυμάσαι πως είσαι μόνη.